Την δέσμευση πως η παραλία του ημέρου από ζούγκλα θα μετατραπεί σε έναν παράδεισο και θα δοθεί προς χρήση των πολιτών, ανέλαβε ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, Απόστολος Ιωάννου, μιλώντας στο ράδιο Χρόνος 87,5. Όπως είπε, οι διαδικασίες προετοιμασίας και καθαρισμού συνεχίζονται με στόχο να παραδοθεί η παραλία στο κοινό τουλάχιστον στις αρχές Ιουλίου. Νομίζω ότι πλέον είναι θέμα ημερών, μιας-δυο ημερών, να μπορέσουμε να παραδώσουμε μια παραλία η οποία θα είναι προσβάσιμη σε όλους, θα είναι καθαρή, περιποιημένη, ναι, με όλες τις βασικές υποδομές που πρέπει να έχει, φυσκέρες, αλαξιέρες, χημικές τουαλέτες, θα είναι όλα όσα πρέπει να υπάρχουν εδώ. Ναι, αυτά όλα ήταν να διαλύσει όλα από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο εδώ. Mm-hmm. Ούτε μια τουσγέρα, ούτε μια λαξιέρα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχει μια ζούγκλα η οποία αυτή τη στιγμή θα μετατραπεί, νομίζω, σε έναν παράδεισο. Στην προετοιμασία και τους καθαρισμούς σχετικά με την αντιπυρική περίοδο στους οικισμούς Σαπών, Αρσακίου και Ποντίων Σαπών, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μαρόνιας, τονίζοντας ότι η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών θα συνεχιστεί καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού σε όλες τις περιοχές του Δήμου, ενώ εξήρε και την βελτιωμένη συνεργασία με την πυροσβεστική, τον στρατό, το δασαρχείο και άλλους συναρμόδιους. Δύο πολύ έτσι δύσκολα σημεία σε ψηλαγανή προσκυνητές έχουν τακτοποιηθεί, έχει διορθώσει και δεν έχει κανένα πρόβλημα πλέον από την επικίνδυνοτητα που είχε πριν. Ήδη περάσαμε από τους προσκυνητές και καλύψαμε την προστασία από τη βόρεια πλευρά του χωριού που ήταν η επικινδυνότητα επειδή ήταν δίπλα σε μια δασόδη περιοχή. Η ξυλαγανή επίσης θωρακίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Προχωράμε στην Μαρόνια, θα επιχειρήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες, ήδη αναρτήθηκε η σύνδεση που θα ξεκινήσει από την πλευρά Μαρόνια σκητές και θα συνεχίσει μετά, θα πάμε προς τα Κασιτερά. Και από την άλλη πλευρά πάλι δημιουργήθηκε μια σύμβαση που θα βγει εργολάβος, θα κάνει καθαρά και μόνο πολιτική προστασία και επιζώνες. Τα δικά μας τα μηχανήματα του Δήμου μέχρι τώρα κινήθηκαν και προχώρησαν σε καλό βαθμό, ικανοποιητικό βαθμό, mm-hmm, να κρατήσουμε έτσι την ασφάλεια στα χωριά. Η προσπάθεια είναι διαρκής και θα συνεχίσει όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.